Ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Κύπρο. Το ανέφερε ο κύριος Βαρεμένος. Καμία... Στην Τουρκία, με συγχωρείτε. Καμία πρόθεση δεν έχει η αντιπολίτευση, κύριε Βαρεμένε μου, να κάνει κριτική. Ίσα-ίσα εγώ προσωπικώς είπα ότι εύχομαι καλή επιτυχία. Ένα λεπτό. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Θεωρώ ότι σωστά επέλεξε να μιλήσει με την Άγκυρα. Προς Θεού, μιλάτε με τον άνθρωπο ο οποίος έχει χτυπηθεί αλίπητα για τη θέση του υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία. Αλλά είχα βάλει μία προϋπόθεση, ότι θα πάει καλά διαβασμένος. Αυτή ήταν η μόνη μου προϋπόθεση. Δεν πήγε καλά διαβασμένος. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν τον είχε προετοιμάσει καλά. Και επειδή εγώ έχω κάνει πολλές συζητήσεις και διαβουλεύσεις με τον Ερντογκάν, ήξερα τι θα βρει απέναντί του. Και γι' αυτό προσπάθησα να πω ότι, παιδιά, εδώ δεν είναι αρχάριοι οι άνθρωποι. Κατόπιν τούτου έγινε το ατυχές γεγονός, όταν μίλησε για τα κυπριακά κεφάλαια, να χαθεί στη μετάφραση, να μην κάνει σωστά η Άγκυρα τη δουλειά της, η πρεσβεία, το δελτίο τύπου, κάτι τραγελαφικά πράγματα, δεν τα κατάλαβα. Δεν είναι προς τιμήν μας αυτά. Και όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι στο εξωτερικό, είμαστε όλοι μαζί του, για να το ξεκαθαρίζω. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος χερέκακα να περιμένει να αποτύχει. Πλην όμως είμαστε υποχρεωμένοι να επιστήσουμε την προσοχή σε αδυναμίες, διότι οι αδυναμίες αυτές μας αγγίζουν όλους.